Χαίρετε, Στέλιος Μαρόπουλος από Google Sparrow και είμαστε πάλι εδώ πέρα, όσο είναι καλοκαίρι ακόμα, να δοκιμάσουμε κάποια προϊόντα και να συνδυάσουμε κάποιους ένα καπνό με ένα ποτό. Σήμερα είμαι ευχαριστημένος και ευτυχισμένος με αυτό που θα δοκιμάσω. Προσπαθούσα να βρω αρκετή ώρα τι ακριβώς μου θυμίζει αυτός ο καπνός. Θα ξεκινήσω από τον καπνό σήμερα. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος και πάρα πολύ ωραίος καπνός, ο οποίος είναι λίγο διαφορετικός από τους καπνούς της κατηγορίας του κατά εμέ, γιατί μου βγάλε έτσι ένα άρωμα λίγο διαφορετικό. Και φαγιού, νομίζω δεν τον έχω δείξει. Όχι. Δεν ξέρω αν έχω δείξει το cake. Αυτός δεν είναι ο cake. Φαγιούμ, you and agent you, τομπάκο, AGU. Πολύ ιδιαίτερος καπνός. Λατακία, Κεντάκι, το οποίο του δίνει έτσι μια γλυκάδα. Βιρτζίνια και Black Cavendish, το οποίο το αγαπάω. Και πλέον αυτός ο καπνός είναι μια λατακία η οποία δεν σου δίνει αυτή την πολύ αίσθηση του ψημένου κρέατος, του προβατίσκου, του πρόβιου που λέω εγώ, το οποίο πρόβιο, να σας πω την αλήθεια, επειδή ήμουν διακοπές κοντά ένα μήνα, παίζει να φύγα πάνω από 20 φορές, πήγα στα Ζαγοροχώρια, πήγα μετά στα δικά μου τα χωριά, στα Καστονοχώρια του Βοΐου Κοζάνης, που έχουν πάρα πολύ ωραία προβατίνα. Γενικότερα έχω ταράξει στις προβατίνες τον τελευταίο καιρό. Και είπα να καπνίσω αυτόν, αλλά μου βγάλει ένα εντελώς διαφορετικό προφίλ. Δεν είναι αυτό που έρχεται σου έρχεται το καμένο, το μπέικον ή το πρόβιο ή τέλος πάντων αυτή η αίσθηση του καμένου κρέατος. Αυτός ο καπνός μου θύμισε πάλι κάτι σε καψαλισμένο θα έλεγα, αλλά αυτή τη στιγμή αυτή τη φορά δεν είναι τόσο κρέας όσο θα έλεγα ψαρικό. Αλλά όχι ψάρι. Μου θύμισε στη Μυθάκη που είχαμε πάει σε ένα μέρος και είχαμε φάει ένα πάρα πολύ ωραίο χταπόδι. Αυτό μου θύμισε, χταπόδι σαν κάρβουνα. Αλλά το χταπόδι εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ έτσι μεγάλο και έντονα ψημένο, που όχι το έχουν περάσει λίγο ας πούμε, ότι το έχουν βάλει πάνω στη σχάρα και έχει ψηθεί για ώρα. Αυτή η αίσθηση μου βγήκε και αυτό μου βγήκε να το δοκιμάσω. Φορούζι, σας έχω πει, είναι τα αγαπημένα μου μπέρμπον. Έχω κάνει σε κάποιο άλλο βίντεο και το single barrel. Τώρα θα δοκιμάσουμε το small batch. Πάρα πολύ ωραίο μπέρμπον και αυτό. Μου βγάλε αυτή τη γλυκύτητα που σου βγάζουν κάποια ούζα, ακόμα και τα τσίπουρα που πάνω στα νησιά είναι λίγο πιο γλυκά από ό,τι έχουμε συνηθίσει εμείς στη Μακεδονία εδώ πάνω που είναι λίγο πιο δυνατά ή στην Ήπειρο. Ή αν πάμε μετά προς Θεσσαλία, Λάρισα, μεριά εκεί πέρα, λόγω συνήθως βάζω γλυκάνισο συνήθως, είναι λίγο πιο φρουτένια. Αυτό μου βγάλε αυτή την αίσθηση του την νησιώτικη. Δηλαδή μια πολύ ευχάριστη γλυκύτητα που έχουν συνήθως. Θα ξεκινήσω από το ποτό και μετά θα βάλουμε σίγουρα και το φαγιού μου. Όπως όλα τα μπέρμπον, αχ, βυθίζεσαι μέσα. Αλκοόλ, 45 αλκοόλ, αρκετά έντονο, όχι τόσο έντονο όσο μου έβγαζε το single barrel. Παχύ, βλέπεις τα δάκρυα είναι παχιά, γεμάτο, σου βγάζει βανίλια και γλυκόριζα. Όλα τα μπέρμπον μου βγάζουν αρκετά έντονα αυτή την αίσθηση γλυκόριζας. Αλλά σας είπα, μου θύμισε και εκείνη τη γλυκύτητα που βγάζουν τα ποτά που έχω πιει στα νησιά. Ας πούμε το ματαρέλι το ούζο, που βγάζει μια γλυκύτητα. Καλά, θα μου πει, έχει και τέτοιο μέσα, πώς το λένε, στοιχείο. Μαστίχα εκείνο. Ή στη Σύρο, εγώ πηγαίνω κάθε χρόνο στη Σύρο. Τώρα φυσικά δεν μπόρεσα να πάω τα τελευταία 2 χρόνια με τον κορονοϊό, είναι το αγαπημένο μου νησί, πηγαίνω σχεδόν κάθε χρόνο, έχω φίλους, περνάω καλά, το ξέρω αρκετά καλά το νησί. Όχι σαν τόπιος προφανώς, αλλά και έχω δοκιμάσει και εκεί κάποια πολύ καλά αποστάγματα που έχουν και σου βγάζει μια γλυκύτητα
τα ποτά τους. Πάλι είναι ένα τοπίο, ένα προϊόν το οποίο μπορεί να το μυρίζει για ώρες. Βανίλια, γλυκόριζα, φρούτα. Δεν σου βγάζει σε καμιά περίπτωση έτσι λεμόνι που βγάζουν κάποια μπέρμπονι ή πορτοκάλι. Δεν έχει αυτή την αίσθηση. Μάλλον επειδή είναι σίγουρα πιο παλαιωμένο, δεν είναι τόσο νεαρό, ας πούμε, να έχει αυτά τα αρώματα τα πιο συνηθισμένα. Βανίλια. Ωραίο, πολύ ωραίο. Η πιπούλα, δεν ξέρω αν την έχω δείξει αυτή. Μπορεί να την έχω δείξει, παιδιά, δεν θυμάμαι. Μια γυριστή είναι, δικιά μου. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα το χταποδάκι. Χταπόδι, ρε παιδιά μου, χταπόδι. Δεν έχει αυτό το πολύ το κρεατένιο που έχουν οι άλλες λατακίες. Σπίρτα. Κυπριακή λατακία πρέπει να έχει. Έχει αυτή την αίσθηση. Ή τύπου κυπριακής. Νίκο, μην με μαλώνεις. Τον οποίο φαγιό μου το σύζησε ο άλλος ο πολύ καλός μου φίλος, νομίζω ότι ξαναμιλήσει γι' αυτόν. Παναγούλης, ο Γιάννης. Και βασικά αυτός μου τον έδωσε κιόλας αρχικά. Νησάκι, παιδιά, νησί, σαν τα νησιά δεν έχει. Και σαν την Καλκιδική λέμε εμείς δεν έχει. Πήρα και αυτή τις χάρες της, αλλά και τα νησιά είναι ωραία. Πήραμε λίγο ντουμάνια παραπάνω. Είχαμε μια μικρή διακοπή αναπάντηχη. Πάνω στο άναμα. Σου βγάζει την αίσθηση του καπνιστού όπως σου βγάζει λατακία, αλλά δεν σου βγάζει τόσο έντονα αυτή την αίσθηση του κρέατος. Πιο πολύ μου βγάζει κάτι καμένο το οποίο δεν ξέρω τι είναι και μου ήρθε στο μυαλό μου το χταπόδι, το χοντρό, το πρόστιχο, το χτυπημένο, το έχεις πιάσει εσύ ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, σε κάποιο νησί. Μαζί με τη γλυκύτητα που σου βγάζει το Four Roses. Καλοκαιρινός συνδυασμός, παραδόξος. Με κάποια έννοια καλοκαιρινός, δηλαδή μπέρμπον με λατακία, ίσως είναι λίγο πιο χειμωνιάτικο, αλλά έχει αυτή την αψάδα που σου έρχεται το καλοκαίρι. Ναι, είναι ελαφρύ, είναι πιο ελαφρύς ο καπνός, δεν έχει αυτή την τρομερή ένταση, αλλά παράλληλα έχει στοιχεία έτσι μέσα δυνατά. Μπορώ να πω από τους πιο έτσι ιδιαίτερους λατακιούχους καπνούς που έχω δοκιμάσει. Όπου το βρείτε, παιδιά, χτυπήστε τον. Και το Φαγιούμ, που είναι πιο δύσκολο να τα βρούμε αυτά, αλλά και το Small Batch είναι ένα μπέρμπον πραγματικά που αξίζει τα λεφτά του. Κάνα 30 περίπου που το πήρα, αν θυμάμαι καλά. Οπότε σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά. Κάντε διακοπές ακόμα. Έχουμε ακόμα και ο Σεπτέμβρης είναι καλοκαιρινός μήνας. Βγείτε έξω, να δούμε τι θα γίνει και με τον κορονοϊό τώρα που θα μας κλείσουν, τι θα μας κάνουν, θα δούμε. Να είστε καλά και εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Καλή συνέχεια.